Κάθισαν σε στρογγυλό τραπέζι και αποφάσισαν να ενώσουν τι δυνάμει του, παρακολουθώντα στενά όπω συμφώνησαν κάθε ενέργεια ώστε φέτο οι ελλοκαλλιεργητέ τη Κρήτη να μην βιώσουν στο ελάχιστο την περσινή καταστροφική χρονιά εξαιτία τη επέλεση του ΔΑΚΟΥ. Ο λόγο για του εκπροσώπου των αγροτοσυνδικαλιστικών οργανώσεων του νησιού, οι οποίοι αποκοινούν με το Σύνδεσμο Ελλοκομικών Δήμων Κρήτη αλλά και την ΠΕΔ Κρήτη, συναντήθηκαν στο Ρέθμνο με αφορμή την έναρξη του προγράμματο τη Δακοκτονία που χρονικά υπολογίζεται περίπου στα τέλη Μαου καλά ισχυρά προϊόντα χωρίς υπολείμματα και η διαβροχή να γίνεται με βάση τις υποδείξεις των επιστημόνων έτσι κάθε φορά ούτως ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό που συνέβη για ένα τόσο σπουδαίο, καθαρό προϊόν το χρυσάφι που λέμε όλοι μας της Κρήτης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία μέσα αυτή την κρίση που ζούμε η οποία δεν είναι κρίση υγειονομική μόνο αλλά θα εξελιχθεί και σε διατροφική κρίση και κοινωνική κρίση που θα μας υποχρεώσει σε ένα γενικότερο στρατηγικό ανασχεδιασμό της ελληνικής οικονομίας για να μπορέσει να ταπεξέλθει σε προκλήσεις και αποκλεισμού που θα συμβούν από εκεί που εισάγουμε μέχρι τώρα διατροφικά προϊόντα. Εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα βοηθήσουμε τον αγρότη μας, αλλά για να γίνει αυτό... Πρέπει όλοι μαζί να στρατευτούμε. Ο χρυσάφε τη κριτική γη, που προέρχεται από τα 33 και πλέον εκατομμύρια ελαιόδεντρα του νησιού και το οποίο έχει πολύ ψηλή διατροφική αξία, πρέπει πάση θυσία να παραμείνει ατόφιο και σε καμία περίπτωση να μην χάσει την αξία του στι αγορέ, όπω κινδύνεψε να συμβεί πέρυσι, με αποτέλεσμα φέτο να λείπουν από την τοπική αγορά περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυστηρό ύφο, μάλιστα ο πρόεδρο τη Ένωση Ηρακλείου ξεκαθάρισε ότι όσοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά του, στο τέλο θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Εγώ, όλα αυτά τα χρόνια, δεν βλέπω κανεί να φταίει για κάτι. Είναι όλοι στο απειρόβλητο. Εμεί, σαν ενό τη Κρήτη, που κάνουμε μια προσπάθεια, δύσκολη προσπάθεια, αλλά πολύ φιλόδοξη, να φτιάξουμε ένα φορέα ενιαίο. Για να τυποποιήσουμε επιτέλου από τη μια μεριά τη Κρήτη ω την άλλη αυτό το θησαυρό με ένα κοινό brand name, δεν μπορούμε να το κάνουμε αν έχουμε πάλι τα φετινά αποτελέσματα. Αν έχουμε οξέα. Θέλουμε το λάδι μα να μετριέται πάλι σε γραμμέ όπω ήταν τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί η φήμη του προϊόντο να αντέξει άλλη μια κακή χρονιά. Θα χαθούν οι αγορέ, θα χαθούν τα πάντα. Σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να φτάσουμε στα πίπεδα που φτάσαν πέρσι. Η χρονιά η περσινή ήταν τέτοια μεγάλη καταστροφή και αφήσει τέτοιε μεγάλε ζημιέ γιατί ακόμα δεν φάνηκαν. Σήμερα το λάδι το υποβαθισμένο, είναι μέσα στι αποθήκε. Υπάρχει μεν ζήτηση για το ποιοτικό λάδι. Αλλά υπάρχει πρόβλημα επιβίωση ε, ε, του παραγωγού. Οι δημότε μα, κατά βάση, είναι και αγρότε. Και το αγροτικό εισόδημα συνεισφέρει και στα αστικά κέντρα. Άρα, ο αγροτικός τομέα είναι και η βάση τη οικονομία και αποδείχθηκε και από αυτή την κρίση ότι δεν πρέπει μονοδιάστατα να στοχεύουμε στον τουρισμό. Μπορεί να μα ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά. Εξάλλου, είδατε. Ότι τα ελληνικά προϊόντα σε αυτή την κρίση είναι πρώτα στι εξαγωγέ. Το λάδι μα είναι πάρα πολύ ψηλά στι εξαγωγέ. Η επόμενη συνάντηση των ανθρώπων που έχουν τεθεί μπροστάριδε σε αυτή τη σταυροφορία θα αφορά στην ενίσχυση του αγροτοδιατροφικού μοντέλου του νησιού που βασίζεται αποκλειστικά στα προϊόντα που παράγει σε αυθονία η κριτική γη.